Χωρί αγωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώ δέκα μέρε μετά την εισβολή τη Ρωσία, τα βλέμματα στρέφονται για μία ακόμη φορά στη Μαριούπολη, η οποία βομβαρδίζεται ανηλεώς από του Ρούσου, αλλά και στο Κίεβο, το οποίο βρίσκεται όλο ένα και σε πιο ασφυκτικό κλειό από τι ρωσικέ δυνάμει. Όπω δήλωσε ο Κουλέμπα, η πόλη Μποροντνιάκα, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κιέβου, καταστράφηκε ολοσχερό και καταλήφθηκε από του Ρώσου. Ο Ουκρανικό στρατό προειδοποίησε σήμερα ότι οι ρωσικέ δυνάμει επιδιώκουν να κυριεύσουν φράγμα υδροηλεκτρικού σταθμού στρατηγική σημασία νότια τη πρωτεύουσα του Κιέβου. Μέχρι στιγμή ο ρωσικό στρατό έχει καταστρέψει, πλήξει ή καταλάβει αρκετέ ενεργειακέ υποδομέ κλειδιά στην Ουκρανία ανάμεσά του στο μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της Ευρώπης, στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν επίσης να διεισδύσουν σε νοτιοδυτικά προάστια της πρωτεύουσα. Ρωσικέ δυνάμει προσπάθησαν επίση να προελάσουν προ τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο Διεθνέ Αεροδρόμιο του Κιέβου, πάντα κατά τον Ουκρανικό στρατό. Στο Κοζελέτς, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια ανατολικά του Κιέβου, παρατηρήθηκαν κινήσεις ισχυρών δυνάμεων με βαρύ οπλισμό συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτήρων ουρκητών. Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε για να αποχωρήσουν οι άμαχοι δεν εφαρμόστηκε ποτέ και από το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησε και πάλι το σφυροκόπημα της πόλης στην οποία διαβιούν 100.000 Έλληνες ομογενείς. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση τη κατάπαυση του πυρό με του Βρετανού να επισημαίνουν ότι η ρωσική πρόταση για κατάπαυση του πυρό στη Μαριούπολη ήταν πρόσχημα για να αναδιατάξει η Ρωσία τι δυνάμει τη. Οι Ουκρανικέ δυνάμει συνεχίζουν να αντιστέκονται, ενώ αίσθηση προκαλεί και η καταγγελία των εκπροσώπων τη ομογένεια ότι ο Πούτιν διαπράττει γενοκτονία σε βάρο των Ελλήνων τη Ουκρανία. Η πολιορκία τη Μαριούπολη έρχεται καθώ οι ρωσικέ δυνάμει πλησιάζουν την πρωτεύουσα Κίεβο, συναντώντα επίμονη αντίσταση και μερικέ φορέ βομβαρδίζουν πολυκατοικίε, συμπεριλαμβανομένη στη Τσέρνη, η 150 χιλιόμετρα βόρεια τη πρωτεύουσα, όπου δεκάδε άμαχοι σκοτώθηκαν τι τελευταίε ημέρε. Τέλο, ο Ουκρανός Πρόεδρο, με νέο βίντεο σκοπιμένο μήνυμά του από το γραφείο του στο Κίεβο, ζητά από του Ουκρανού να συνεχίσουν να μάχονται για την ελευθερία του και να περάσουν στην αντεπίθεση. Όπω είπε, το Ντονένσκ και το Λουχάνξ είναι προσωρινά κατεχόμενε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.